παράπονο που θέλετε να εκφράσετε. Ναι, είμαι εκνευρισμένος από τη δημοτική αρχή, γιατί εδώ και 3 χρόνια μου ήρθε ο κύριος Θαλασσινός στο σπίτι, με τούρτες και λουλούδια, και μου είπε ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα βγει ξανά από τη δημαρχία. Ως εργαζόμενος. Ως εργαζόμενος στην καθαριότητα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τίποτα παράλογο να διώξω άλλο μόνιμο άνθρωπο από τη δουλειά του ή από το γραφείο. Mm-hmm. Εγώ ζητώ μια μόνιμη δουλειά και σαν συμβασιούχος που μου υποσχεθήκα αυτά τα 3-4 χρόνια. Είχατε τις προϋποθέσεις, φαντάζομαι. Και βέβαια τις είχα, τις προϋποθέσεις. Όλα μου τα χαρτιά είναι εντάξει. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημα που έχουν του σχολείου, αλλά εντάξει. Αυτό δεν όχι δεν με αποσχολεί, το ζητάει ο νόμος. Αλλά η κοροϊδία είναι σαν συμβασιούχος που δεν με πήρε αυτή τη φορά. Ο κ. Θαλασσινός όταν σας επισκέφτηκε προεκλογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για να σας πει ότι θα είσαι στα επόμενα χρόνια, το έκανε για να τον στηρίξετε εκείνον και τη δημοτική αρχή, δηλαδή τον Γιώργο Κυρίτσι τότε ως παράταξη. Βεβαίως, γι' αυτό είστε στο σπίτι μου, εγώ δεν τον ήξερα τον κ. Θαλασσινό. Πριν από τις εκλογές του 2000. Ναι, πριν, εντάξει, ήξερα το βιβλιοπωλείο μόνο που είχε. Ναι. Εγώ την γνώρισα πριν τις εκλογές, είστε εδώ, μου λέει εγώ είμαι λέει, για σένα, μην ανησυχείς. Μέσα ο κύριος Δήμαρχος και μου είπε ότι να μην σε αγωνίσει τίποτα. Mm-hmm. Οπότε προφανώς τότε και ο υποψήφιος τότε Δήμαρχος ο Γιώργος Κυρίτσης αλλά και ο κύριος Θαλασσινός θα γνώριζαν ότι εσείς είχατε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να σας πούν ότι θα είσαστε μέσα ως εργαζόμενος, έτσι. Και βέβαια το ξέρω γιατί εγώ είμαι, έχω γύρω στα 8 χρόνια που είμαι στη Δημαρχία. Εργαζόμασταν λοιπόν. Ναι, εργαζόμενος στο Δημοτισκό 8 συμβάζει, 8 χρόνια, 8 μήνα. Ωραία, τι έγινε από εκεί και πέρα λοιπόν. Δεν το γνωρίζω αυτό, αυτοί δεν ξέρω τι κάνουν εκεί κάτω, στη δημαρχία πάνω. Τι έγινε, προσληφθήκατε αργότερα. Όχι, τίποτα, μόνο μια χρονιά μου πήρανε και αυτοί μου έκανε χάρη ο κ. Σάλασσος και με βάλει μέσα. Mm-hmm. Τώρα τι έγινε στις τελευταίες προσλήψεις που έγιναν, πάλι είχατε διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, άλλαξε κάτι. Όχι, εντάξει, στα 53 άτομα δεν με πήραν στις μόνιμες θέσεις. Mm-hmm. Τώρα στις 8 μήνες που έκανε την προκήρυξη στις 19 το Απρίλη, είχα και τα χαρτιά μου. Είχα τη μάνα μου πάνω για εγχείρηση στην Αθήνα, την παράτησα μέσα στο νοσοκομείο και ήρθα να φτιάξω τα χαρτιά μου. Και το μέλλον είναι αυτό ότι δεν με πήραν καν στη δουλειά. Δεν είχαν τα χαρτιά μου, παράτησα τη μάνα μου στο νοσοκομείο, εγχειρισμένη γυναίκα, ξόδεψα του κόσμου τα λεφτά και μετά ξαναξοβάλω τη δημαρχία. Είχατε, ξαναρωτάω κύριε Πατάκη, αυτό είναι σημαντικό. Είχατε τις προϋποθέσεις ό,τι αφορά την ανεργία που προβλεπόταν, σε ό,τι αφορά γενικότερα τα μόρια. Βεβαίως είχα την ανεργία. Αλλά τι έγινε. Έχω και αυτά τα χατάκια από την ανεργία, χωρίς να δίνω και στην κάμερα. Ναι. Και να μην μου λέει ο κύριος Θαλασσινός ότι δεν έχω ανεργία και δεν μπορώ να πω στη δημαρχία. Σας χρεώσανε δηλαδή, σας βάλανε λιγότερα μόρια από ό,τι σας δίνανε αυτές τις κάρτες. Βεβαίως, πιο λίγα μόρια μου βάλανε. Πόσα μόρια σας δώσανε. 620 μόρια. Ενώ αυτές οι κάρτες συνολικά πόσα μόρια σας δίνουν. Είναι 1400 μόρια. Εκτός η πολυτεχνία και εκτός η εμπειρία. Πώς το δικαιολογήσανε, βάλανε τη μία κάρτα που τις δύο με, με το λιγότερο διάστημα που είχατε. Βάλανε τη μία κάρτα, βάλανε τους 3 μήνες. Την παλιά που είπαν ανεργία, ενώ μέχρι την αίτησή μου είπαν 2 χαρτιά. Μου τα έβγαλε ο ΑΕΤ και τα δύο χαρτιά διπλούν. Και τη συνέντευξη μέσα στην προκήρυξη έγραψε ότι βεβαίως ο ΑΕΤ 2 χαρτιά. Και μου βάλα μόνο το ένα χαρτί μέσα. Αυτό είναι αδικία. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν θα περάσει έτσι και στις εκλογές θα το μαυρίσω. Αυτό έχω να πω στην δημοσιογραφία, στον τύπου κόσμο. Θα το μαυρίσω πολύ άσχημα. Αυτά έχω να δηλώσω.